Καλησπέρα σε όλες και όλους. Ακούγουμε. Να σας καλωσορίσουμε στην απόψινή εκδήλωση την οποία διοργανώνουμε ως Art Project με τίτλο «Όχι στην πολεμοχαρή συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας». Να θυμίσω ότι την περασμένη Πέμπτη μόλις κυρώθηκε και μάλιστα με ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία η νέα ελληνογαλλική συμφωνία για τους εξοπλισμούς. Η εκτίμησή μας είναι ότι πρόκειται για μια συμφωνία η οποία πρόκειται να τροφοδοτήσει ακόμη περαιτέρω το φιλοπόλεμο κλίμα, το ήδη υπάρχον φιλοπόλεμο κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και υπ' αυτήν την έννοια είναι ικανή να αποτελέσει το έδαφος για ακόμη μεγαλύτερες περιπλοκές και ακόμη και πολεμικές παροξύνσεις και εμπλοκές. Ταυτόχρονα είναι μια συμφωνία η οποία συνδέεται πολλαπλά με πολλά από τα μέτωπα της περίοδου, με το ζήτημα της αξιοποίησης των κρατικών πόρων, του που πηγαίνουν τα χρήματα του προϋπολογισμού, ιδιαίτερα σε μια περίοδο υγειονομικής κρίσης, που οι κοινωνικές ανάγκες παραμένουν στο περιθώριο και είναι εμφανές ότι ιεραρχείται πολύ ψηλότερα ιεραρχούνται πολύ ψηλότερα οι εξοπλισμοί και ταυτόχρονα θεωρούμε ότι έχει και μία σημασία σε σχέση με τα φαινόμενα που είδαμε πρόσφατα που αναδεικνύουν μία προσπάθεια, μία δειλή προσπάθεια επανεμφάνισης στο προσκήνιο ακροδεξιών φασιστικών ομάδων και νομίζουμε πως αυτό συνδέεται με το μιλιταριστικό και τουρκικό κλίμα το οποίο τροφοδοτεί και αυτή η συμφωνία. Και υπ' αυτήν την έννοια απαιτείται μία εγχειρή απάντηση από πλευράς της ριζοσπαστικής αριστεράς. Την περασμένη Πέμπτη, την ημέρα της ψήφισης της συμφωνίας, οργανώσαμε κινητοποίηση έξω από τη Βουλή, που επιχείρησε να είναι μία πρώτη ανάδειξη του ζητήματος. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να στηριχθεί από ευρύτερες δυνάμεις της αριστεράς. Το Κομμουνιστικό Κόμμα βέβαια εμφανίστηκε με ένα πανό. Βεβαίως και η συγκυρία της ημέρας που συνέπεσε με την επέτειο του ενός χρόνου από την καταδίκη της Χρυσής Αυγής έπαιξε ένα ρόλο στην αδυναμία της στήριξης από ευρύτερες δυνάμεις. Παρ' όλα αυτά, εμείς επιλέξαμε να δώσουμε το βάρος στη συγκεκριμένη κινητοποίηση σε μία λογική την οποία περιέγραψα πριν, νοηματοδοτώντας αντίστοιχα και την ημέρα της επετείου με ένα αντίστοιχο αντιμιλιταριστικό τόνο και στίγμα. Παρ' όλα αυτά, διαφαίνεται ότι θα υπάρξει το επόμενο διάστημα μία προσπάθεια να συγκροτηθεί μία απάντηση στην συμφωνία από πλευράς αριστεράς. Να πω ότι αύριο υπάρχει στις 6 ώρα κινητοποίηση ενάντια στη συμφωνία η οποία θα περάσει, θα εξελιχθεί σε πορεία και θα περάσει από την γαλλική πρεσβεία. Φυσικά θα την στηρίξουμε την συγκεκριμένη κινητοποίηση και φυσικά και η σημερινή εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να εκκινήσει η συζήτηση γύρω από το ζήτημα των εξοπλισμών και της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Και φυσικά στο επόμενο διάστημα θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια συνέχεια με αντίστοιχες εκδηλώσεις, σειρά κινητοποιήσεων και ούτω καθεξής. Οι ομιλητές μας στην απόψινή εκδήλωση είναι ο Γάλλος σύντροφος Λεόν Κρεμιέ, ο οποίος είναι συνδικαλιστής και στέλεχος του νέου αντικαπιταλιστικού κόμματος του ΜΠΑ της Γαλλίας. Είναι ο σύντροφος Γιάννης Μιλιός από το περιοδικό Θέσεις και ο σύντροφος Αντώνης Νταβανέλος από την Εργατική Αριστερά και το περιοδικό Κόκκινο. Πρωτού ξεκινήσουμε να ευχαριστήσουμε το Στέκι Μεταναστών για την παραχώρηση του χώρου, να ευχαριστήσουμε τον σύντροφο Σπύρο Μπενετάτο για τη μετάφραση της παρέμβασης του Γάλλου συντρόφου και να ευχαριστήσουμε και όλους τους συντρόφους και τις συντρόφισσες που εργάστηκαν για την τεχνική υποστήριξη της σημερινής εκδήλωσης και εκείνους και εκείνες που συνέβαλαν στον υποτιτλισμό, ασχέτως το ότι εν τέλει δεν έγινε εφικτό να έχουμε τους υποτίτλους, αλλά θα διαβάσω προφορικά την μετάφραση. Έχοντας πει αυτά, να ξεκινήσουμε παρακολουθώντας την παρέμβαση του συντρόφου Λεόν Κρεμιέ και στη συνέχεια θα περάσουμε στους διαζώσεις ομιλητές μας.
Bonjour, d'abord je tiens à remercier les camarades de DEA pour leur invitation à ce meeting. Et donc je vais vous parler. Ωραία. Να δώσω το λόγο στο συγκεκριμένο. Τώρα. Ναι. Συντρόφισσες και σύντροφοι, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ, όπως ευχαριστούμε και όσους μας παρακολουθούν ηλεκτρονικά. Ευχαριστούμε επίσης και τους ευγενικούς γείτονες που έχουν βάλει τη μουσική υπόκρουση σε αυτή τη συζήτηση. Η ενόχληση τους από τις μικροφωνικές δεν θα κρατήσει πολύ. Αυτό που έχουμε να συζητήσουμε σήμερα είναι ένα πολύ μεγάλο σημείο. Οι δύο συμφωνίες ανάμεσα στο ελληνικό κράτος και τις δύο μεγάλες υπεριαλιστικές δυνάμεις με ιδιαίτερη έτσι, στρατιωτική δύναμη, αλλά και το πρόγραμμα εξοπλισμών που εξήγηλε ο Μητσοτάκης, τροποποιούν τη συγκυρία. Τροποποιούν τη συγκυρία στη Μεσόγειο, τροποποιούν τη συγκυρία στο εσωτερικό της χώρας και αλλάζουν τη συζήτηση στην αριστερά. Δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί αυτή η εξέλιξη με τα ιδεολογήματα και τις πολιτικές που μέχρι τώρα έχουν ισχύ έτσι μέσα στη μαζική αριστερά. Αυτό φάνηκε στη Βουλή, φάνηκε στον δρόμο και είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να αλλάξει στην επόμενη περίοδο εάν θέλουμε πράγματι να ανταποκριθούμε στα καθήκοντα που τίθεται μπροστά μας. Θα προσπαθήσω να βάλω σε αυτή τη συζήτηση πέντε σημεία. Ακολουθώντας τη συγκυρία, το πρώτο είναι το Ελληνοαμερικανικό Σύμφωνο, το οποίο υπογράφεται τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ονομάζεται Συμφωνία Αναβάθμισης. Η αλήθεια είναι ότι από την εποχή του Κοντζιά οι Ηνωμένες Πολιτείες αναβάθμισαν σε στρατιωτικό, διπλωματικό και πολιτικό επίπεδο τη σχέση τους με το ελληνικό κράτος. Όπως το έλεγε ο τότε Υφυπουργός Εξωτερικών, η Ελλάδα θεωρείται στρατηγικό σημείο στήριξης των Ηνωμένων Πολιτείων στο τόξο ανάσχεσης της Ρωσίας από την Πολωνία μέχρι το Ισραήλ. Αυτή η συνεκτική φράση περιγράφει την αμερικανική πολιτική, η οποία όντως μπαίνει σε τροχιά αναβάθμισης. Και επειδή έχουν στο μυαλό τους δουλειές αναβάθμισης, αυτό αποτυπώνεται σε όλα τα στοιχεία της συμφωνίας. Το πρώτο στο οποίο αποτυπώνεται είναι η διάρκεια της συμφωνίας. Είναι πενταετής. Ενώ ως τα τώρα οι συμφωνίες έγκρισης των αμερικανικών βάσεων, της αμερικανικής βάσης, γιατί μία ήταν επισήμως στη Σούδα της Κρήτης, ήταν ετήσια. Για την ακρίβεια δεν είναι πενταετής, είναι αορίστου χρόνου. Διότι η συμφωνία ορίζεται ως πενταετής, αλλά λέει ότι ανανεώνεται επαόριστον με μοναδικό τρόπο ρήξης αν μια από τις δύο χώρες καταγγείλει τη συμφωνία. Βάζοντας και ρήτρες για το Λεόντιο τμήμα, δηλαδή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι ακόμα και αν καταγγελθεί η συμφωνία θα έχουν δύο χρόνια στη διάθεσή τους για να οργανώσουν την απαγκίστρωσή τους από την Ελλάδα. Το δεύτερο στοιχείο της αναβάθμισης είναι το καθεστώς των βάσεων. Είναι κοινό μυστικό για έναν κόσμο σαν αυτόν που συζητάει σήμερα ότι πολλές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στον ελληνικό γεωγραφικό χώρο χρησιμοποιούνταν από τους Αμερικανούς. Αυτό όμως, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι διαφορετικό από το επίσημο καθεστώς αμερικανικής βάσης, το οποίο κατοχυρώνει αυτονομίες και ελευθερίες πολύ μεγαλύτερες για τις αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις. Μέχρι τώρα επισήμως αμερικανική βάση υπήρχε μία στη Σούδα της Κρήτης. Τώρα γίνονται τέσσερες στη Σούδα, στη Λάρισα, στο Στεφανοβίκη. Επειδή δεν το ξέρετε, μην το υποτιμάτε. Είναι το σημείο στο οποίο εδράζεται η περίφημη αεροπορία στρατού. Τι περίεργο είναι αυτό, αεροπορία, αλλά στρατού. Είναι το όργανο του νέου πολέμου, του λεγόμενου πυραυλοκεντρικού πολέμου, που θα επανέλθω λίγο αργότερα στους εξοπλισμούς σε αυτό, και άρα είναι κρίσιμη βάση. Και πάνω απ' όλα η Αλεξανδρούπολη. Η Αλεξανδρούπολη γίνεται μια πολύ σημαντική βάση, γιατί σε αυτήν συμπίπτουν οι στρατιωτικές δραστηριότητες. Την περασμένη άνοιξη στην Αλεξανδρούπολη αποβιβάστηκε η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη που έχει αποβιβαστεί ως τα τώρα στα Βαλκάνια, η οποία παρακάμπτοντας το έδαφος της Τουρκίας συγκρότησε το διάδρομο από το Αιγαίο ως τη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό θα συνεχίσει,
γίνεται μόνιμη προοπτική και ταυτόχρονα στην Αλεξανδρούπολη συμπίπτουν γεωπολιτικές εμπορικές δραστηριότητες. Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης προορίζεται για το σημείο μεταφόρτωσης υγροποιημένου φυσικού αερίου. Δεν ξέρουμε από πού θα ξεκινάει, από τη στιγμή που ο ΙΣΜΕΔ είναι νεκρός, έτσι όπως λένε οι αγορές και οι πολυεθνικές εταιρείες. Δεν ξέρουμε αν θα ξεκινάει από τα δυτικά της Αιγύπτου ή από το Ισραήλ, αλλά θα καταλήγει στην Αλεξανδρούπολη, αυτό πλέον το ξέρουμε με τη συμφωνία. Υπάρχει ενδεχόμενο να έχουμε και εκπλήξεις. Επειδή δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό το οριστικό κείμενο της συμφωνίας, σήμερα τα ελληνικά site που παρακολουθούν από πιο στενά προαναγγέλνουν ότι πιθανόν να υπάρχει και πέμπτη βάση σε ένα από τα νησιά του Αιγαίου, επισημοποιώντας ότι η ελληνική κυβέρνηση είχε προσφέρει τη Σκύρο, αλλά ως τα τώρα αρνιόντουσαν οι Αμερικάνοι. Πιθανόν να υπάρχει και εκεί. Σε αντάλλαγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δώσουν στο ελληνικό κράτος καταρχήν αυτό που δίναν και στα τώρα, αλλά πολύ ενισχυμένο, δηλαδή όπλα. Η συμφωνία επισημοποιεί ότι το ελληνικό κράτος μπαίνει στο πρόγραμμα παραγωγής των F-35. Είναι ένα κολοσιαίο πρόγραμμα, τα F-35 είναι αεροπλάνα χωρίς αντίπαλο, σαντί τουλάχιστον την περιοχή, τεράστιου κόστους και με μεγάλες διασυνδέσεις με όλη την υπόλοιπη πολεμική βιομηχανία. Και ταυτόχρονα μια σειρά πυράβλους, αυτό που έλεγα για τον Στεφανοβίκη, από μικρούς βεληνεκούς μέχρι 38 χιλιόμετρων, καθοδηγούμενους ηλεκτρονικά, που μπορούν σε αυτή τη ζώνη να καταρρίψουν οποιοδήποτε στόχο, στον αέρα, στη θάλασσα ή στη στεριά, μεσαίου βεληνεκούς ως 300 χιλιόμετρα και μεγάλου βεληνεκούς, τους λεγόμενους υποστρατηγικούς πυράβλους, με βεληνεκές πάνω από 1000 χιλιόμετρα. Αν βάλετε στο χάρτη ένα διαβήτη και φέρετε τον κύκλο, θα διαπιστώσετε ότι περιλαμβάνει την Άγκυρα και φτάνει στην Τεχεράνη. Είναι πολύ σημαντική αυτή η εξοπλισμή, αλλά εκτός από τους εξοπλισμούς προφανώς θα πάρουν διπλωματική και πολιτική υποστήριξη. Θα πάρουν, ευελπιστούν από προεδρική δήλωση ή από δήλωση του Αμερικάνου Υπουργού Εσωτερικών μια επισημοποίηση της πολιτικής Μενέντες, της πολιτικής του επικεφαλής του Κογκρέσου για τις διεθνείς σχέσεις, ο οποίος έχει κάνει τελείως καθαρές τις επιλογές στην περιοχή, της υποστήριξης του ελληνικού κράτους στην αντιπαράθεση με την Τουρκία και του να σκληρύνει το παιχνίδι, να γίνει πολύ πιο σκληρή η αντιπαράθεση με τον Ερντογάν. Είναι φανερό, αν το συνδέσει κανένας, το συνέδεσε ήδη ο σύντροφος ο Λεόν Κρεμιέ, με τις εξελίξεις σχετικά με το AUKUS, οι Ηνωμένες Πολιτείες μετατοπίζονται πράγματι στον Ινδοειρηνικό. Βάζουν εκεί τις προτεραιότητες τους. Όμως δεν ισχύει, συντρόφισσες και σύντροφοι, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρονται από άλλες περιοχές και ειδικά από περιοχές με στρατηγική σημασία όπως η Μεσόγειο. Όλες αυτές οι αναλύσεις, οι οποίες σε ένα τμήμα της αριστεράς γίνονται και της μόδας, ότι καταραίουν οι Δυτικοί, καταραίουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, σηκώνουν λευκή σημαία και άλλα τέτοια, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και αυτό το σύμφωνο είναι μια απόδειξη για του λόγου του αληθές. Το δεύτερο σημείο λοιπόν είναι το ελληνογαλλικό σύμφωνο. Η μετατόπιση των Ηνωμένων Πολιτειών από προτεραιότητες δημιουργεί κενά. Σε αυτά τα κενά εμφανίζονται άλλες δυνάμεις της Δύσης που πρόθυμα τα καλύπτουν. Η ελληνογαλλική συμφωνία είχε δύο πόδια, δύο πυλώνες. Το ένα ήταν τα όπλα, πάλι. Αξίζει να σημειώσει κανένας ότι ο Μητσοτάκης πήγε στην κορυφή της λίστας. Παράγγειλε το πιο ακριβό μενού από όσα είχαν προαναγγελθεί. Η κυβέρνηση είχε αποφασίσει την αγορά 18 ράφαλ. Αεροπλάνων πανάκριβων, αεροπλάνων ιδιαίτερα επιθετικών, το βασικό τους ατού είναι ότι μπορούν να διεισδύσουν σε πολύ μεγάλο βάθος σε αντίπαλους χώρους, αεροπλάνων με τεράστια δύναμη πυρός εάν φορτωθούν στο maximum, άρα αεροπλάνων πολύ σημαντικών στην γεωπολιτική αντιπαράθεση. Αντί για 18 παράγει 24. Δεν είναι μικρή η αύξηση γιατί δεν μιλάμε για στραγαλοφίστικα. Μιλάμε για πολεμικά αεροπλάνα τεράστιου κόστους. Είναι 30% πάνω από τον αρχικό προϋπολογισμό. Κυρίως όμως πήρε το κορυφαίο μενού στους ναυτικούς εξοπλισμούς.
Όποιος παρακολουθεί τα φιλοπόλεμα site θα είναι ενήμερος ότι στο προηγούμενο διάστημα η κυβέρνηση είχε αποφασίσει να αγοράσει τις φτηνότερες αμερικανικές φρεγάτες αντί για τις γαλλικές Μπελχάρ. Αυτό που ακολούθησε ήταν μια εξέγερση του ναυτικού, τι λένε οι εθνικοί δημοσιογράφοι. Οι ναύαρχοι μιλήσανε και είπαν ότι οι αμερικανικές φρεγάτες είναι μικρότερα πλοία, αμυντικού χαρακτήρα και δεν ταιριάζουν στη συγκυρία. Αντίθετα, η Μπελχάρα είναι επιθετικά πλοία, με τεράστια δύναμη πυρός, με τεράστια ηλεκτρονική δύναμη για να καθοδηγήσουν τα άλλα όπλα, δηλαδή την αεροπορία και το πυροβολικό ξηράς, και άρα πρέπει να προτιμηθούν. Το πρόβλημα ήταν ότι η Μπελχάρα είχαν πολύ μεγαλύτερο κόστος. Αγόρασε τρεις σημεία και ταυτόχρονα συνοδεύει την παραγγελία πιθανότατα και με τις κορβέτες Go Win. Είναι ένα πολύ σημαντικό εξοπλιστικό πρόγραμμα. Για να μην το λέω με δικά μου λόγια, να το πω πάλι με τα λόγια ενός όχι κραυμένου, όχι ακροδεξιού, φιλοπόλεμου όμως εθνικού δημοσιογράφου, με αυτή την αγορά το ελληνικό πολεμικό ναυτικό πάβει να είναι αμυντική δύναμη σε επίπεδο Αιγαίου και γίνεται στρατηγική δύναμη, έτσι λέγεται το επιθετική, σε επίπεδο Ανατολικής Μεσογείου και ευρύτερα. Αυτή είναι η αλήθεια, σύντροφοι, και μιας και μπαίνουμε σε μια κρίσιμη επέτειο, είναι τα 100 χρόνια το 22, αυτό που συνέβη είναι ότι το ελληνικό κράτος φέτος παράγγειλε 4 αδέρωπα. Όποιος θυμάται τι ρόλο έπαιξε το αδέρωπο εκείνη την εποχή, μπορεί να κάνει τις συγκρίσεις. Όμως, η γνώμη μου είναι ότι πέρα και από το εξοπλιστικό, το ελληνογαλλικό λεγόμενο αμυντικό σύμφωνο είναι ακόμα πιο σημαντικό. Καταρχήν, να δούμε λίγο το σύμφωνο, διότι υποθήκανε διάφορα. Το σύμφωνο υπερέχει τη συμφωνία του ΝΑΤΟ, η οποία για το ελληνικό κράτος είχε το πρόβλημα. Η συμφωνία του ΝΑΤΟ υπόσχεται συνδρομή σε κάθε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ που θα υποστεί επίθεση, με μια εξαίρεση. Εκτός αν ο επιτιθέμενος είναι επίσης μέλος του ΝΑΤΟ. Οπότε η σύγκρουση θεωρείται διμερής στα όρια της συμμαχίας και άρα εκεί το ΝΑΤΟ δεν επεμβαίνει. Το ελληνογαλλικό σύμφωνο είναι ανώτερο της συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία υπόσχεται αμυντική συνδρομή, αλλά δεν την υπόσχεται αυτόματα. Την υπόσχεται μέσα από μια διαδικασία διπλωματικών πρωτοβουλειών, σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας κτλ. Το συγκεκριμένο σύμφωνο δεσμεύει τις δύο χώρες με μια απλή και καθαρή προοπτική. Εάν υπάρξει δράση ένοπλη εναντίον της μίας εκ των δύο, η δεύτερη θα εμπλακεί συμπεριλαμβάνοντας την εμπλοκή την ένοπλη βία. Είναι μια συμφωνία η οποία βάζει τελείως πάνω στο τραπέζι του ελληνοτουρκικού ανταγωνισμού, ότι η αντιπαράθεση με την Ελλάδα σημαίνει αντιπαράθεση με τη Γαλλία. Αυτό είναι το νόημα του συμφώνου και τα κλαψουρίσματα που υποθήκαν εκ μέρους του Τσίπρα ότι δεν περιλαμβάνει τα δυνητικά κυριαρχικά δικαιώματα, την ΑΟΣ δηλαδή, αλλά εγγυάται μόνο την ελληνική επικράτεια, είναι κλαψουρίσματα. Οι διεθνείς συμφωνίες είναι διεθνείς συμφωνίες πάνω στις διεθνώς αναγνωρισμένες πραγματικότητες. Και η μοναδική διεθνώς αναγνωρισμένη πραγματικότητα είναι η ελληνική επικράτεια, δηλαδή το έδαφος, ο εθνικός εναέριος χώρος και τα χωρικά ύδατα. Αυτά εγγυάται η συμφωνία. Γιατί η Γαλλία μπαίνει σε αυτή τη συμφωνία? Είπα ήδη ότι κινούνται για να καλύψουν τα κενά των Ηνωμένων Πολιτειών στις μεταντοπίσεις τους. Αλλά δεν κινούνται ως υπεργολάδι. Δεν είναι υπάλληλοι. Έχουν δική τους στρατηγική. Η Γαλλία, εκτός από τη στρατηγική στην Αφρική, την οποία σημείωσε ο σύντροφος Λεόν Κρενιέ νωρίτερα, έχει στρατηγική κυριαρχία στη Μεσόγειο. Αυτό το έχει κάνει τελείως καθαρό με την βόρεια ακτή της Αφρικής, με το πώς έχει επέμβει στη Λιβύη. Πρόσφατα υπάρχει μια χωρίς προηγούμενο από την εποχή του πολέμου της ανεξαρτησίας της Αλγερίας, σύγκρουση ανάμεσα στη Γαλλία και την Αλγερία. Η Αλγερία απέσυρε τον πρέσβη της από το Παρίσι και έκλεισε τον εναέριο χώρο της στα γαλλικά αεροπλάνα. Μετά από μια ομιλία του Μακρόν,
σε απόγονους των επίκων, όπου έβαλε τελείως χώρα παρτίδα την προοπτική επέμβασης του γαλλικού κράτους στις εσωτερικές εξελίξεις στην Αλγερία. Με αυτή τη στρατηγική η Γαλλία κινείται και προς την Ανατολική Μεσόγειο και με αυτή τη συμφωνία παίρνει πολύ σημαντικά πράγματα. Παίρνει πρώτον την άμεση παρουσία. Ήδη στα πλαίσια των προηγούμενων σχέσεων υπήρξε μια εξέλιξη την οποία ελάχιστη σημειώσαμε. Η Κύπρος έχει δημιουργήσει ήδη μόνιμο γαλλικό ναύσταθμο στο κυπριακό έδαφος. Τι σημαίνει μόνιμος γαλλικός ναύσταθμος? Σημαίνει γαλλική βάση σύμφωνο, με απλά λόγια. Ταυτόχρονα με αυτό το σύμφωνο τώρα, η Γαλλία κληρονομεί τις συμμαχικές δομές των αξώνων του ελληνικού κράτους της προηγούμενης περίοδου. Κληρονομεί δηλαδή συμμαχική σχέση με το Ισραήλ, άμεση, τυπική, και με την Αίγυπτο, προφανώς και με την Κύπρο. Η Γαλλία μπαίνει στην περιοχή με δικές της επιδιώξεις, με δική της στρατηγική, με δικές της προοπτικές και προφανώς και με δικούς της κινδύνους. Επειδή ζούμε σε μια χώρα που η Γαλλία παρουσιάζεται σαν περίπου η πατρίδα της δημοκρατίας στην Ευρώπη. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ο γαλλικός υπεριαλισμός είναι μια κτηνώδης δύναμη. Κτηνώδης δύναμη. Αδίστακτη. Το τι έχει κάνει στην Ινδοκίνα, στην Αφρική, στη Βόρεια Αφρική και επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω τι κάνει σήμερα στο εσωτερικό της Γαλλίας. Η Γαλλία είναι η μοναδική χώρα της Ευρώπης, η μοναδική, λέμε για την Ουγγαρία, λέμε για την Πολωνία, που έχει ανακηρύξει επισήμως σε εχθρό του κράτους το Ισλάμ. Και έχει αναθέσει στο στρατό, όχι στην αστυνομία, την προστασία του γαλλικού κράτους από τη σεπαρατιστική, όπως την είπε ο Λεόν, δράση των μεταναστών και της νεολαίας. Αυτή τη στιγμή οι κατηγορίες για ισλαμοφασισμό, για ισλαμοαριστερισμό, στη Γαλλία έχουν ποινικές συνέπειες. Εκφέρουν διώξεις. Και η σύγχρονη άκρα δεξιά χρησιμοποιεί, δεν ξέρω αν έχετε δει, έναν αστέρα που έχει εκτοξευθεί τώρα στην επικαιρότητα, έναν γελίο κλόουν, πρώην δημοσιογράφο που λέγεται Ζεμούρ και ο οποίος εκτινάζεται η δημοτικότητά του διότι ζητά με όρους δεύτερου παγκοσμίου πολέμου τη συντριβή των μεταναστών και της αριστεράς ως ναζί. Κατηγορεί για παράδειγμα τον Μελανσόν ως δοσύλλογο, συνεργάτη των ναζί. Και αυτά είναι πιθανόν αυτός να είναι υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας και μάλιστα η Λεπέν αισθάνεται μεγάλη πίεση από αυτό το ρεύμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα της Γαλλίας και όποιος πιστεύει ότι η συμμαχία με αυτό το κράτος, με αυτό το βιογραφικό του, το τι έχει κάνει στον κόσμο και με αυτή την ένοπλη δύναμη που έχει σήμερα μπορεί να υπερασπίσει την ειρήνη στη Μεσόγειο, είναι πέρα ανοιχτωμένος. Σημείο 3. Αυτές οι εξελίξεις μας βάζουν επιγόντως το ζήτημα της πολιτικής τάσης απέναντι στους εξοπλισμούς. Και εδώ πρέπει επιτέλους να συζητήσουμε ειλικρινά ορισμένα πράγματα. Το εύκολο είναι το κόστος. Γράφεται στις εφημερίδες ότι θα κινείται γύρω στα 10 δις. Αυτό είναι το κόστος των Ραφάλ, των Μπελχάρα και του εξυγχρονισμού των F-16 σε επίπεδο Viper. Σε αυτά πρέπει να προσθεθεί το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, όπου η εκπαίδευση των πιλότων της πολεμικής αεροπορίας ανατέθηκε στο κράτος του Ισραήλ με κόστος 2 δις. Πρέπει να προσθεθεί το με τι όπλα θα φορτωθούν οι Μπελχάρα και τα Ραφάλ και πρέπει να προσθεθεί το κόστος εξοπλισμού του στρατού, το οποίο μένει αφανές με όλα αυτά τα βήματα, πυράβλους και τέτοια που είπα, τα οποία περνάνε μέσα στις πάγιες προμήθειες των ενόπλων δυνάμεων. Το κόστος είναι τεράστιο. Για να συγκρίνουμε, το κόστος του λεγόμενου δεύτερου μνημονίου ήταν μέτρα λιτότητας 11 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι ένα τέταρτο μνημόνιο το οποίο περνάει στα μουλοκτά. Αμέσως τίθεται το ερώτημα κανόνια ή βούτυρο. Δεχόμαστε
θυσίες για να αγοραστούν τα όπλα. Όσοι προσπαθούν να αποφύγουν το ερώτημα δεν θα το κατορθώσουν γιατί θα τους το βάζει ο Γεραπετρίτης. Προχτές που οι συνταξιούχοι επισκεφτήκανε την κυβέρνηση για να διεκδικήσουν τα αναδρομικά, τα οποία με μια σκανδαλώδη παρανομία τους τα παρακρατάνε, η απάντηση ήταν να αγοράζουμε Μπελχάρα και Ραφάλ. Εσείς θέλετε αναδρομικά? Αυτό, σύντροφοι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το κόστος των εξοπλισμών θα το καλύψει το εργατικό εισόδημα, οι φόροι και οι περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και ταυτόχρονα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι για να υπερασπίσουμε το εργατικό εισόδημα, τις συντάξεις, τις κοινωνικές δαπάνες, θα πρέπει να αντιστρέψουμε το κόστος των εξοπλισμών. Θα πρέπει να πούμε όχι στους εξοπλισμούς. Η πολιτική πάλι είναι πάλι για τις προτεραιότητες, τους δημόσιους πόρους. Και αυτό δεν μπορεί να το υπερφέρει κανένας. Τρίτη μου παρατήρηση στο ίδιο σημείο, οι εξοπλισμοί έχουν την τάση να επεκτείνονται. Πριν στεγνώσει το μελάνι των παραγγελιών του Μητσοτάκη, η Κύπρος βγήκε ξαφνικά και ανήγγειλε ότι θα κάνει εγκαταστάσεις για μόνιμη φιλοξενία μίας εκ των ελληνικών Μπελχάρα στα κυπριακά λιμάνια. Ότι αγοράζει τον Ισραηλινό Σιδηρούς Θόλος, Iron Dome, πολύ ωραίο όνομα, ένα αντιπυραυλικό σύστημα το οποίο θα καλύπτει όλη την Κύπρο από κάθε αεροπορική επίθεση, και ξαφνικά ότι η Κύπρος ενδιαφέρεται για την αγορά δικής της Μπελχάρα. Όποιος πιστεύει ότι σε αυτή την τάση εξοπλισμών της από εδώ πλευράς η Τουρκία θα παραμείνει με σταυρωμένα χέρια, είναι λάθος. Και να δώσω ένα παράδειγμα το πώς επεκτείνονται όχι μόνο αυγατίζοντας τις αγορές, πώς επεκτείνονται και πολιτικά. Είναι κοινό μυστικό ότι τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου στρατιωτικοποιηθήκανε από τη δεκαετία του 70, τέλη της δεκαετίας του 70. Από τη δεκαετία του 70 μέχρι πέρσι η Τουρκία αποδέχτηκε σιωπηρά τη στρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Πώς ξαφνικά ανεβάζει το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης? Διότι παρατηρούν τι όπλα τοποθετούνται στα νησιά και πού σκοπεύουν αυτά τα όπλα. Εχθές ο στρατηγικός σύμβουλος του Ερντογάν είπε ότι η Τουρκία θα θέσει νέο κάζους μπέλι. Ότι αν αυτά τα όπλα τοποθετηθούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, η Τουρκία θα το θεωρήσει έτσι απολέμου. Και σύντροφοι, η παλιά βασική αρχή του αντιμιλιταρισμού που έλεγε «Προσοχή, η αγορά των όπλων δημιουργεί την τάση να χρησιμοποιηθούν τα όπλα». Και ήδη υπάρχουν στον τύπο ιδιαίτερα ανησυχητικές προειδοποιήσεις. Στην Ελλάδα, ότι τώρα που δέσαμε τα σύμφωνα, να τεστάρουμε, ήταν η κοινότητα βάση, τα ανακλαστικά των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Να προκαλέσουμε εμείς θερμό επεισόδιο. Για να δούμε αν θα υποχωρήσουν ή όχι. Και βέβαια στην απέναντι πλευρά. Υπάρχουν δημοσιεύματα εξαιρετικά ανησυχητικά που λένε ότι πρέπει να δράσει το τουρκικό κράτος τώρα, πριν οριμάσουν τα σύμφωνα, πριν αγοραστούν οι εξοπλισμοί. Αν είναι να γίνει θερμό επεισόδιο, πρέπει να γίνει τώρα. Αυτά όλα λοιπόν μας βάζουν σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη συγκυρία. Εξαιρετικά επικίνδυνη συγκυρία. Το τελευταίο μου σημείο, ζούμε σε αντιπεριαλισμός. Ζούμε σε μια χώρα όπου όποιον αριστερό και αν ρωτήσεις, θα σου πει ότι είναι ενάντια στο ΝΑΤΟ, ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με μια εξαίρεση. Όταν συζητάμε για στρατηγικά σύμφωνα και όταν συζητάμε για εξοπλισμούς. Εκεί αυτό εξαερώνει. Εκεί απορία του άλλου δείξει. Με εξαιρέσεις. Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης έχει ανεβάσει στην Ίσκρα ένα άρθρο που καταγγέλει την υπόλοιπη αριστερά γιατί είναι ενάντια στους εξοπλισμούς. Και ειδικά γιατί είναι ενάντια στην αγορά Μπελχάρα και Ραφάλ. Που είναι απαραίτητα για την άμυνα της χώρας. Επίσης ο Τσίπρας στη Βουλή υπήρξε πάρα πολύ προσεκτικός.
κατήγγειλε τη συμφωνία επειδή δεν καλύπτει την ελληνική ΑΟΣ. Υπερψήφισε τη σύμβαση για την αγορά των Ραφάλ και δεν είπε λέξη κατά τον Μπελχάρα. Για το κόστος και αυτά διάφορα, ότι εμείς θα τα αγοράζαμε φθηνότερα. Πρέπει να τα πάρουμε, ναι ή ου. Εκεί, άρα, όποιος αισθάνεται και είναι πράγματι αντιπεριαλιστής, οφείλει να το δείξει τώρα. Με στάση ενάντια στη συμφωνία, ενάντια στους εξοπλισμούς. Όποιος λέει για ρήξη με τον ΝΑΤΟ, για ρήξη με την ΕΕ κτλ, δεν μπορεί να εξαιρεί από αυτή τη ρήξη αυτές τις κορυφαίες σημασίας πολιτικές συμφωνίες και τους εξοπλισμούς. Και τελευταίο μου σημείο, απέναντι σε αυτά. Απέναντι σε αυτά υπάρχει η στάση αρχής, φιλία, συνονόηση, ειρήνη ως βασικά κριτήρια. Αυτά η αριστερά και το εργατικό κίνημα τα δουλεύει από τα κάτω μέσα στην παράδοση που λέμε συνθηματικά επειδή τρέχω προλεταριακός διεθνισμός, αλλά οφείλουμε να τα απαιτούμε και τους από πάνω. Οφείλουμε να τους κόβουμε το βήχα και να απαιτούμε μια τέτοια πολιτική η οποία γίνεται μονομερός. Μόνο έτσι γίνεται. Σταματάς τους δικούς σου εξοπλισμούς για να ανοίξεις δρόμο και στον άλλον να πετύχει το ίδιο. Όλα τα άλλα είναι αυταπάτες. Είναι αυτό εφικτό ή αυτό μας οδηγεί σε ακραία απομόνωση μέσα στον κόσμο. Το θεωρώ σημαντικό αυτό το σημείο. Και εγώ και ο Γιάννης ήμασταν ενήλικοι πολιτικά σε άλλες συνθήκες όπου το Ελλάς-Γαλλία συμμαχία συνέπαιρνε τον κόσμο. Το Καραμαλή το Ελλάς-Γαλλία. Ή όταν η αγορά του αιώνα του Παπανδρέου είχε πλατιά αποδοχή. Είναι αυτή η κατάσταση σήμερα. Κάθε άλλο. Από την ανακοίνωση των εξοπλισμών και μετά μπορεί ο καθένας να ακούσει συζητήσεις το αν χρειαζόμαστε Μπελχάρα ή αν χρειαζόμαστε σχολεία, αν χρειαζόμαστε Ραφάλ ή αν χρειαζόμαστε νοσοκομεία. Η διαδήλωση των συνταξιούχων σε αυτό το πεδίο είχε πραγματικά σημασία και ήταν και απολαυστική το πόσο ο κόσμος αφόρμητα αντιδρούσε με αυτόν τον τρόπο. Αυτή την αφόρμητη τάση πρέπει να την κάνουμε οργανωμένη πολιτική κίνηση. Και αυτό γίνεται μόνο με τη συγκροτημένη παρέμβαση της αριστεράς και σε μεγάλα σημεία, όπως τις μέρες που υπογράφονται συμφωνίες, αλλά και καθημερινά μέσα στο κίνημα. Στην περίοδο που έχουμε μπει, σε κάθε κινητοποίηση, κάθε κοινωνικό αίτημα θα πρέπει να συνδυάζεται με την καταγγελία των εξοπλισμών, με την απόρριψη των εξοπλισμών, με την απόρριψη του πολέμου, με την απόρριψη της πρόσβασης στην ουρά του υπεριαλισμού. Ευχαριστώ και με συγχωρείτε που με ακούτε. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σαρδεμαντώνη. Άνοιξε ήδη από την πρώτη σύνδεση αρκετά πλαθιά το θέμα, από το πώς διαμορφώνει τα δούμε στην χέρα, μέχρι το πώς μεταφράζονται τα αντιπεριαλιστικά καθήκοντα στη χώρα μας, πώς μπορούν και πρέπει να γίνουν καθημερινή πολιτική δράση και πολλά άλλα. Να δώσω το λόγο τώρα και στον κύριο Γιάννη Μικρό από το περιοδικό θέση. Να ευχαριστήσω, θα ήθελα καταρχάς για την πρόσκληση. Μετά όσα ακούσαμε από τους δύο συντρόφους και ιδίως μετά την εισήγηση του Αντώνη, θα εστιάσω σε ορισμένα επιμέρους ζητήματα που όμως είναι κεντρικά, όπως για παράδειγμα το περιεχόμενο των ανταγωνισμών του ελληνικού και του τουρκικού κράτους. Προηγουμένως να πω μερικά πράγματα για τα πάγια χαρακτηριστικά του ελληνικού κράτους. Λοιπόν, το ελληνικό κράτος τις τελευταίες δεκαετίες έχει δύο όψεις, δύο ψυχές αν θέλετε. Η μία όψη είναι ιδιαίτερα αναποτελεσματική όταν πρόκειται για τις κοινωνικές υπηρεσίες, την κοινωνική στήριξη και αυτό που λέμε τις δημόσιες ανάγκες. Και είναι θελημένα αντιπαραγωγικό και αναποτελεσματικό το κράτος, γιατί ακολουθώντας μια σκληρή, χωρίς διακοπή, στρατηγική νεοφιλελευθερισμού, έχει την τάση να εκχωρεί τα πάντα στο δημόσιο τομέα και επομένως να αποσύρεται. Από την άλλη μεριά, το ελληνικό κράτος είναι εξαιρετικά
αποτελεσματικό όταν πρόκειται για τους μηχανισμούς καταστολής συμπεριλαμβανομένης και της σταδιοτικοποίησης. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση με τις πυρκαγιές. Πρέπει να τις βάλουμε στο κάδρο γιατί είναι και πρόσφατες και έχουν σχέση με την περίφημη νέα αγορά του αιώνα από τη Γαλλία. Αυτό που είδαμε στις πυρκαγιές είναι ότι απουσίαζε εντελώς η αντιπυρική προστασία. Το κράτος δηλαδή λειτουργεί με την αρχή ότι όλα στην ώρα τους, ή just in time. Δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχουν σπατάλες, όταν όμως συμβεί κάτι πρέπει τότε να τρέξουν. Λοιπόν, για να μην μακρηγορήσω, σας διαβάζω ένα μικρό απόσπασμα από τον πρώην υπαρχηγό του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγο Αδριανό Γκουρμπάτσι, ο οποίος είπε το εξής στον τύπο όταν τελείωσε η ιστορία με τις πυρκαγιές. Αν επιτηρούσαν όπως προβλέπεται από τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της πυροσβεστικής για την Αττική δύο εναέρια μέσα όπως απαιτείται, θα μπορούσαν να προσεγγίσουν μέσα σε 10 λεπτά και να επιχειρήσουν ακόμα και αν βρίσκονταν στο πιο απομακρυσμένο σημείο της Αττικής. Κάτι τέτοιο δεν το είδα. Είναι ένα γεγονός που με βάζει σε σκέψη μήπως δεν υπήρχε εναέρια επιτήρηση. Αν επιτηρούσαν τα αναγκαία εναέρια μέσα με την έναρξη θα την αντιμετώπιζαν. Είναι η πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία που έχουμε τόσο μεγάλο αριθμό μισθωμένων μέσων για αεροπυρόσβεση. Δηλαδή δεν είναι καν κρατικά, τα μισθώνουν από ιδιώτες και πληρώνουν τους ιδιώτες. Είναι αυτή η αναποτελεσματικότητα που συνδέεται με την απόσυρση του κράτους επειδή εκχωρεί τα πάντα στην κερδοφορία. Και αποσύρει επομένως την κοινωνική προστασία. Λοιπόν, με τον τρέχοντα κρατικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, μεταξύ 2020 και 2021 προβλέπεται να αυξηθούν οι στρατιωτικές δαπάνες από 3,9 δις σε 4,5, δηλαδή κατά 40%. Η στρατιωτική μηχανή, που αποτελεί βεβαίως όπως ξέρουμε δομικό στοιχείο της καπιταλιστικής εξουσίας και στρέφεται όχι μόνο προς το εξωτερικό αλλά και προς το εσωτερικό και γι' αυτό όλες οι χώρες έχουν στρατό και χώρες ας πούμε όπως το Λουξεμβούργο ακόμα ή η Μάλτα ή όποια θέλετε. Οι στρατιωτικές λοιπόν δαπάνες στην Ελλάδα εξακολουθούν να είναι υψηλότερες στο ΝΑΤΟ μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν την αγορά του αιώνα και όλα αυτά, έτσι, πριν τη σχέση, το σύμφωνο με τη Γαλλία. Είναι 2,58% με πρώτες Ηνωμένες Πολιτείες 3,87%. Αλλά προβλέπεται το 2021 μέχρι το τέλος του έτους να πάνε στο 3,4%. Να αυξηθούν δηλαδή πολύ σημαντικά. Και οι δαπάνες αυτές δεν είναι μόνο δαπάνες εξοπλισμού. Είναι υπερδιωγγωμένος ο ελληνικός στρατός. Ο ελληνικός στρατός έχει 80.000 ένστολους στους τρεις κλάδους, μονίμους, δηλαδή προσωπικό επαγγελματικό, και 35.000 στρατευμένους. Όμως με την αύξηση της στρατιωτικής θητείας σε 12 μήνες, οι στρατευμένοι θα πάνε στις 45.000. Επομένως, αυτό και επίσης έχει ανακοινωθεί, δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί, η πρόσληψη 6.000 μόνιμων οπλητών. Επομένως, στο τέλος του 2021, ο ελληνικός στρατός θα φτάσει τις 131.000 προσωπικό, που σημαίνει 1,22% του πληθυσμού, όταν στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι 0,34% του πληθυσμού και στην Τουρκία επίσης 0,34%. Επομένως, η στρατιωτικοποίηση δεν αφορά μόνο τα μέσα, αφορά και τους ανθρώπους. Ένα χαρακτηριστικό συγκριτικό στοιχείο είναι το εξής. Ο αριθμός του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων της Ελλάδας σε απόλυτα νούμερα είναι το 88% του αντίστοιχου προσωπικού της Βρετανίας. Όταν η Βρετανία έχει σχεδόν 67 εκατομμύρια πληθυσμό και είναι λοιπόν το 88%. Όλα αυτά περνάνε απαρατήρητα και περνάνε απαρατήρητα για ένα λόγο τον οποίο εκτενώς έτσι συζήτησε και ανέλησε ο Αντώνης, που είναι ο λεγόμενος τουρκικός κίνδυνος, έτσι. Πριν πάω λίγο σε αυτό, να
σημειώσω άλλο ένα νούμερο που αφορά την αστυνομία. Στους 100.000 πληθυσμού, 100.000 πληθυσμού, στην Ελλάδα υπάρχουν 500 αστυνομικοί και σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι δεύτερη η Ελλάδα ανά 100.000 ανθρώπους μετά την Κύπρο. Έτσι, επομένως, η στρατοκρατία πάει μαζί με την αστυνομοκρατία και αυτό δεν είναι μόνο οι αυξήσεις που έκανε ο Μητσοτάκης με τους 2.200 που υποτίθεται ότι προορίζονται για τα, πώς το λένε, τα πανεπιστήμια, είναι μια μόνιμη τάση. Έτσι. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ είπε ότι τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας φτάνουν τα 6,8 δισεκατομμύρια. Και όπως μας είπε ο Αντώνης, είναι πάνω από 10 δισεκατομμύρια οι αγορές του πολεμικού υλικού από τη Γαλλία. Έτσι, με ένα πρόχειρο υπολογισμό και με τις εκπτώσεις, εμένα μου βγαίνουν 10,5 δισεκατομμύρια. Όταν σχεδόν 4 δισεκατομμύρια ευρώ είναι οι πάγιες δαπάνες κάθε χρόνο πλέον, από εδώ και πέρα. Έτσι. Είναι προφανές ότι αυτά είναι χρήματα που αφαιρούνται με τις επιλογές των αστικών κυβερνήσεων και του ελληνικού κράτους από την υγεία, την παιδεία, την αντιμετώπιση της πανδημίας, το επίπεδο σπουδών κτλ. Η Τουρκία λένε, λοιπόν, για να έρθουμε στον ελληνοτουρκικό ανταγωνισμό, τον ανταγωνισμό δηλαδή του ελληνικού και του τουρκικού αστικού κράτους, απειλεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Θέλει να γκριζάρει την περιοχή του Αιγαίου, να αμφισβητήσει δικαιώματα κτλ. Και επομένως χρειάζεται όλη αυτή η στρατιωτικοποίηση για να αντιμετωπιστεί η Τουρκία. Πριν θέσουμε το ερώτημα ποια είναι αυτά τα δικαιώματα, ποιος τα έχει παραχωρήσει στο ελληνικό κράτος, ο Θεός, η ιστορία, ποια ακριβώς είναι, να δούμε ποια είναι και από πού προέρχονται, από πού εκπορεύονται, γιατί τα έχει το ελληνικό κράτος αυτά τα δικαιώματα. Να πω ότι το τελευταίο διάστημα προκύψαν οι γεγονότα και καταστάσεις που εξόφθαλμα δεν εντάσσονται, δεν μπορούν να ενταχθούν μέσα στο κλίμα του τουρκικού κινδύνου, που αποκαλύπτουν μια ευρύτερη κατανομή δυνάμεων και ανταγωνισμών στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο. Πάρτε το φόρουμ αερίου East Med. Δεν έχει σημασία αν για λόγους οικονομικούς τελικά δεν θα γίνει, γίνονται άλλα σχήματα. Στο φόρουμ αυτό συμμετείχε έχει το Ισραήλ, η Κύπρος, η Ελλάδα, η Αίγυπτος, η Ιταλία, η Ιορδανία και συζητιόταν αν θα ενταχθεί και η Παλαιστινιακή Αρχή. Επίσης, ως παρατηρητές οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γαλλία είχε ζητήσει επισήμως να συμμετέχει επίσης. Δεύτερον, είναι οι διάφορες ΑΟΣ. Βλέπετε ότι μπλέκονται διάφορες χώρες. Η Τουρκία με τη Λιβύη. Η Λιβύη που έκανε διαμαρτυρία στο ΝΟΗΕ να σταματήσουν οι έρευνες για ανακάλυψη φυσικών πόρων νοτίως της Κρήτης και διάφορα άλλα πράγματα που δείχνουν αυτή τη μεγαλύτερη εικόνα. Είναι η ελληνική στρατιωτική δύναμη, η λεγόμενη αμυντική συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία. Μια χώρα ιδιαζόντως επιθετική που επί χρόνια κάνει πόλεμο στην Ιεμένη, έτσι κάνει επεμβάσεις και πόλεμο στην Ιεμένη, όπου μεταφέρθηκε η πυροβολαρχία τηλεκατευθυνόμενων πυράβλων πάτριων, αλλά και το ελληνικό στρατιωτικό σώμα Σαουδικής Αραβίας. Και δεν φτάνουν όλα αυτά, έχουμε και διάφορες κομικές πλευρές, όπως παραδείγματος χάρη ο Κωνσταντίνος Φλώρος, ο αρχηγός ΓΕΘΑ, που την ημέρα της παράδοσης της και της ολοκλήρωσης της συμφωνίας με την αντίστοιχη στρατιωτική αρχή της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε «Μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες και έχουμε τους ίδιους στόχους με τη Σαουδική Αραβία». Λοιπόν, επομένως είναι μια ευρύτερη εικόνα, αλλά θα ήταν λάθος να θεωρήσουμε ότι ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός αποτελεί θέατρο σκιών απλώς ευρύτερων ανταγωνισμών. Έχει ένα αυτόνομο κομμάτι
σύγκρουσης της ελληνικής με την τουρκική αστική τάξη, το οποίο πρέπει να δούμε. Διαπλέκεται με όλα τα άλλα, με τις συμμαχίες, με ανταγωνισμούς. Το Κατάρ είναι πιο κοντά στην Τουρκία γιατί έχει κάποια αντίθεση με τη Σαουδική Αραβία και με τις άλλες χώρες εκεί, η Σαουδική Αραβία με την Ελλάδα όπως είδαμε κτλ. Αλλά όλα αυτά δεν καθορίζουν τον ελληνοτουρκικό ανταγωνισμό, ο οποίος έχει τα δικά του στοιχεία. Βλέποντας τον ελληνοτουρκικό ανταγωνισμό, θα απαντήσουμε και στο ερώτημα ποια είναι τέλος πάντων αυτά τα απαράγραπτα εθνικά δίκαια και πώς τα αμφισβητεί η Τουρκία, έτσι. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ισχύει η αρχή των σταθερών συνόρων. Δηλαδή, αν παρατηρήσετε τη μεγάλη εικόνα, έχουν αλλάξει σύνορα μόνο κατά το ότι ομόσπονδες περιοχές γίνανε ανεξάρτητα κράτη. Καμία χώρα δεν αναγνωρίζει την τουρκική δημοκρατία Βόρειας Κύπρου πέραν της Τουρκίας. Έτσι, είναι χαρακτηριστικό αυτού του καθεστώτος που έχει επιβληθεί μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εδώ λοιπόν έχουμε την θεσμοθέτηση κάποιων κανόνων για να επιλύουν τα καπιταλιστικά κράτη τις διαφορές μεταξύ τους με ειρηνικό τρόπο. Αυτοί οι κανόνες, αυτές οι τεχνικές, είναι το λεγόμενο διεθνές δίκαιο. Είναι λοιπόν το διεθνές δίκαιο, ένα δίκαιο που αφορά τα καπιταλιστικά κράτη για να επιλύουν με έναν τρόπο τις διαφορές τους ειρηνικά. Και υπάρχουν αντίστοιχα σώματα που αποφασίζουν για αυτές τις διαφορές, εφόσον οι χώρες με αντικρουόμενα συμφέροντα ή απόψεις ή επιδιώξεις καταφεύγουν σε αυτά τα σώματα, όπως είναι το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Και επειδή όπως κάθε δικαστήριο πρέπει να έχει μια νομιμοποίηση, για παράδειγμα στη διένεξη Λιβύης Μάλτας, η οποία έλαβε χώρα την εποχή του Καντάφη, και όταν η Λιβύη κατηγορείται για αεροπειρατείες, δικαιώθηκε περισσότερο η Λιβύη παρά η Μάλτα. Έτσι, αυτό το λέω σαν ένα γενικό πλαίσιο. Υπάρχει δηλαδή η UN Clause, δηλαδή η Σύμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών για το δίκαιο της θάλασσας. Των Ηνωμένων Εθνών. Ναι, των Ηνωμένων Εθνών. Εγώ τι είπα. Λοιπόν, το τουρκικό κράτος λοιπόν ότι καταθέτει κάποιες διαφορές που έχει με το ελληνικό, δεν έχουν πάει βέβαια οι δύο χώρες σε κάποιο διεθνές σώμα, ούτε στη Χάγη ούτε πουθενά άλλο. Και ποιες είναι οι διαφορές? Το εύρος του εναέριου χώρου της Ελλάδας, ο τρόπος που διαχειρίζεται το ελληνικό κράτος το ΦΥΡ Αθηνών, η πρόθεση υποτίθεται του ελληνικού κράτους για τα 12 μίλια και τα αποτελέσματα που θα έχει, η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας που έχει να κάνει και με τα εγχώρια ύδατα και το καθεστώς νησίδων, το οποίο δεν έχει ρυθμιστεί από τις διεθνείς συνθήκες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, μετά το 1922 κτλ. Και ισχυρίζεται το τουρκικό κράτος ότι με τον τρόπο που πράττει το ελληνικό προσπαθεί να μετατρέψει την Τουρκία περίπου σε χερσαία δύναμη, καταλαμβάνοντας ως χώρο οικονομικής δικαιοδοσίας σχεδόν ολόκληρο το Αιγαίο, το 90% του Αιγαίου. Η μέθοδος δε που προτείνει η Τουρκία είναι οι διμερείς διαπραγματεύσεις, οι οποίες προβλέπονται από την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών. Έτσι, το άρθρο 33 λέει ότι μπορείς να ζητήσεις πριν καταφύγει σε οποιοδήποτε σώμα να τεθούν όλα τα ζητήματα σε διμερές επίπεδο. Η Ελλάδα λέει ότι υπάρχει μόνο ένα ζήτημα, το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας, και δεν αναγνωρίζει κανένα άλλο θέμα. Αυτό από μόνο του αποκλείει οποιαδήποτε διμερή διαπραγμάτευση. Διότι όταν το μέρος Β δεν δέχεται ότι υπάρχουν τα άλλα ζητήματα, δεν κάθεται καν στο τραπέζι. Λέει ότι δεν είναι η ατζέντα αυτή, δεν μπορώ να κάτσω στο τραπέζι. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτά τα ζητήματα. Τα όρια του εναέριου χώρου καθορίζονται ρητά από το άρθρο 2 της Διεθνούς Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών του 1982.
και ορίζεται ρητός ότι τα όρια του εναέριου χώρου είναι ακριβώς όσα είναι τα όρια του εθνικού χώρου στη θάλασσα. Δηλαδή, εφόσον η Ελλάδα έχει 6 μίλια, είναι και στον αέρα 6 μίλια. Δεν υπάρχει καμία άλλη χώρα στον κόσμο η οποία να έχει υπογράψει την Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας πλην της Ελλάδας, που να έχει προβεί σε μια τέτοια παραβίαση της Σύμβασης, ενώ την έχει υπογράψει, να ισχυρίζεται από το 1931, κρατώντας μια απόφαση που είχε πάρθει από το ελληνικό κράτος το 1931, ότι ενώ τα όρια είναι στη θάλασσα 6 μίλια, στον αέρα είναι 10. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι επί δεκαετίες είμαστε θύματα μιας συστηματικής κρατικής προπαγάνδας που μιλάει για τουρκικές παραβιάσεις, ενώ δεν γνωρίζουμε αν γίνονται τουρκικές παραβιάσεις. Οι Τούρκοι λένε ότι δεν γίνονται, διότι πετάνε στον διεθνή χώρο, σύμφωνα με το άρθρο 3 της Διεθνής Σύμβασης για του ΟΗΕ για τη θάλασσα, μεταξύ 6 και 10 μιλίων. Μπορεί να μην το τηρούν αυτό για να μπαίνουν και μέσα. Δεν το ξέρουμε, διότι συνεχώς ακούμε για παραβιάσεις από τουρκικά αεροπλάνα και μάλιστα αυτό δημιουργεί μία εντελώς επιθετική και επικίνδυνη κατάσταση με τις εικονικές αερομαχίες που λαμβάνουν χώρα καθώς τα ελληνικά αεροπλάνα βγαίνουν να κυνηγήσουν τα τουρκικά στο διάστημα στην περιοχή ανάμεσα στα 10 και στα 6 και στα 10 ναυτικά μίλια. Αν ο αέρας, όπως είναι, λέει η Ελλάδα, είναι 10 μίλια, μένει ένας πάρα πολύ στενός διάδρομος στο Αιγαίο για την πτήση των αεροσκαφών. Και επανειλημμένα και άλλες χώρες, στο παρελθόν η Βρετανία κτλ., δεν έχουν σεβαστεί αυτή την μονομερή απόφαση του ελληνικού κράτους, η οποία είναι παντελώς ασύμφωνη με την Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Δεύτερο μεγάλο ζήτημα. Τα δύο κράτη δεν έχουν ορίσει και συμφωνήσει για τις θαλάσσιες ζώνες, πέρα από τα εθνικά ύδατα της κάθε μιας, που είναι 6 μίλια, εκτός από εκεί που είναι η απόσταση μικρή και είναι η μέση γραμμή. Σύμφωνα με την Διεθνή Συνθήκη του ΟΗΕ, καμία χώρα δεν μπορεί μονομερώς να ορίσει την ΑΟΣ κτλ. Πρέπει να είναι σε συμφωνία με μια άλλη χώρα. Οι κανόνες για να οριστεί η ΑΟΣ μεταξύ δύο παρακείμενων ακτών ή δύο ακτών που είναι η μία δίπλα στην άλλη, είναι δύο. Ο ένας κανόνας είναι η μέση γραμμή και ο άλλος κανόνας είναι η τροποποίηση της αρχής της μέσης γραμμής από ειδικές συνθήκες, όταν υπάρχουν ειδικές συνθήκες. Μέσα στις ειδικές συνθήκες υπάρχει η ρήτρα ότι η ξηρά υπερέχει της θάλασσας. Δηλαδή, η χώρα που έχει χερσαία σύνορα και είναι μεγάλα, παίρνει πιο πολύ μέρος από την θάλασσα και όχι τη μεσαία γραμμή σε σχέση με τη χώρα που έχει ένα νησί ή ένα νησάκι. Αυτό δεν είναι απλώς γραμμένο, έχει εκδικαστεί στη διένεξη ανάμεσα στη Γαλλία και στον Καναδά, στη Γαλλία και στη Βρετανία, στη Γερμανία και στην Ολλανδία, στη Μάλτα και στην Λιβύη που σας είπα πριν κλπ. Κλπ. Έτσι. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε το εξής. Η ΜΕΝ Ελλάδα υποστηρίζει ότι τα νησιά έχουν πλήρη υφαλοκρηπίδα και μάλιστα έχει μεταφράσει το διεθνή όρο Continental Shelf σε Shelf, δηλαδή υπηρωτική υφαλοκρηπίδα δεν υπάρχει στο ελληνικό λεξιλόγιο, ο όρος είναι υπηρωτική υφαλοκρηπίδα, μόνο Shelf, και η Τουρκία από την άλλη μεριά έχει μια εξίσου με μαξιμαλιστική θέση, όπου λέει ότι τα νησιά δεν έχουν καθόλου υφαλοκρηπίδα. Πραγματικότητα είναι ότι τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα, αλλά έχουν μικρότερη σε σχέση με μια ακτή χερσαία η οποία παίρνει μεγαλύτερο μέρος. Αν θυμάστε, είχαν διαμαρτυρηθεί διάφοροι κύκλοι, μεταξύ των οποίων και ο ΣΥΡΙΖΑ,
όταν έγινε η συμφωνία Αιγύπτου-Ελλάδας, γιατί η διαχωριστική γραμμή ήταν πιο κοντά προς την Κύπρο και όχι στη μέση της απόστασης ανάμεσα στην Αίγυπτο και στην Κύπρο. Γι' αυτό είχε γίνει. Είναι προφανές ότι η Κύπρος, παρότι είναι μεγάλο νησί, είναι νησί, η ακτή της Αιγύπτου είναι πολύ μεγαλύτερη, πήρε το 60% και η Ελλάδα το 40%. Άμα ήταν ένα μικρό νησάκι θα έπαιρνε πολύ λιγότερο, θα έπαιρνε ο άλλος 95% και το μικρό νησάκι 5%. Λοιπόν, η Ελλάδα λέει ότι το νησί είναι σαν να είναι continental shelf και η Τουρκία λέει την αντίστοιχη μαξιμαλιστική θέση, ότι τα νησιά δεν έχουν καθόλου υφαλοκρηπίδα. Και οι πληθυσμοί των δύο χωρών ξέρουν ότι ό,τι υποστηρίζουν οι κυβερνήσεις τους παραδοσιακά είναι το διεθνές δίκαιο και ότι ο άλλος είναι επιθετικός. Και ξέρουν οι Τούρκοι ότι όπως οι Έλληνες φτάσανε έξω από την Άγκυρα το 1921 και όπως κάνανε στρατιωτική επέμβαση για να ανατρέψουν το Μακάριο στην Κύπρο, έτσι απειλούν και τώρα την Τουρκία, και ξέρουν οι Έλληνες ότι όπως κάνανε οι Τούρκοι στρατιωτική επέμβαση και κατάληψη του βορείου τμήματος στην Κύπρο, έτσι απειλούν την Ελλάδα. Και ότι ο ένας έχει δίκιο που θεωρεί ότι το νησί είναι σαν να είναι χερσαίο έδαφος και ο άλλος ότι το νησί δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, ποιος άρχισε τις επιθετικές κινήσεις με βάση αυτή τη διχογνωμία? Τις επιθετικές κινήσεις τις άρχισε το ελληνικό και το κυπριακό κράτος με τον νόμο το ελληνικό πρώτα απ' όλα 4001 του 2011, που κήρυξε μονομερώς την ελληνική ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα και θεώρησε το Καστελόριζο σαν να είναι χερσαία περιοχή, με αποτέλεσμα η ΑΟΣ που προκύπτει από το Καστελόριζο να είναι 4.000 φορές το εμβαδόν του Καστελόριζου, να ενώνεται η ελληνική ΑΟΣ με την κυπριακή ΑΟΣ και να η ελληνοκυπριακή ΑΟΣ να είναι το 90% του Αιγαίου και της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου, όπου είναι η Κύπρος. Και τότε η Τουρκία, το τουρκικό κράτος, έβγαλε τα πλοία σε αυτές τις περιοχές να κάνουν έρευνες, επειδή τα αμφισβητεί. Και από τότε έχουμε αυτές τους ανταγωνισμούς. Θα σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από το πρώην Υπουργό Επικυβέρνησης Σιμίτη και κατόπιν δικαστή στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο, τον Χρήστο Ροζάκη. Λέει, σε κάθε περίπτωση η Ανατολική Μεσόγειος δεν έχει οριοθετηθεί ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, έτσι ώστε να επιληθεί το ζήτημα του τι ανήκει στον καθένα. Η Ελλάδα, στηριζόμενη στην υπόθεση ότι το Καστελόριζο της προσφέρει με την προβολή των ακτών του ένα μεγάλο τμήμα ΑΟΣ, διεκδικεί μια περιοχή που εξυκνείται ως την ΑΟΣ της Κύπρου, ενώ η Τουρκία, στηριζόμενη στο μήκος των ακτών της, διεκδικεί τη μερίδα του Λέοντος στη θάλασσα αυτή. Και όπως είπαμε παραπάνω, οι διεκδικήσεις αυτές πάσχουν από μια μονομέρεια που δεν δημιουργεί δίκαιο. Έτσι, ο Ροζάκης είναι κρατικός αξιωματούχος με μια έννοια, έτσι, αλλά το πράγμα είναι εξωφρενικό με το Καστελόριζο που έχει ΑΟΣ 4.000 φορές το έμβαδο. Έτσι. Και οτιδήποτε αμφισβητήσει αυτό το πράγμα, για παράδειγμα ένα ερευνητικό πλοίο που υποτίθεται ότι κάνει έρευνες, είναι αιτία πολέμου, λένε τα χανάλια, ο πληθυσμός λέει τελικά θα γίνει πόλεμος ή δεν θα γίνει με την Τουρκία κλπ. Κλπ. Λοιπόν, τα τελειώνω λέγοντας συμπερασματικά ότι τα λεγόμενα εθνικά συμφέροντα είναι η αρχή με βάση την οποία οργανώνεται, συγκροτείται η καπιταλιστική κυριαρχία και βεβαίως στοιχείο της προπαγάνδας απέναντι στις κυριαρχούμενες τάξεις για την υπαγωγή τους μέσα από το φόβο, την ξενοφοβία, το φόβο του πολέμου, τον αντιτουρκισμό στην προκειμένη περίπτωση ή τον ανθεληνισμό από την άλλη μεριά όσο υπάρχει, την πρόσδεσή τους προς το συμφέρον του κράτους, επομένως του κεφαλαίου. Οι αστικές τάξεις όμως συγχρόνως
με αυτή την πολιτική την οποία έχουν ακολουθήσει, εγκλωβίζονται σε μια κατάσταση που τους είναι αδύνατον, χωρίς να εμφανούν ότι ακολουθούν πολιτικές εθνικής προδοσίας, δηλαδή θέλει πολύ προετοιμασία το έδαφος, να καταφύγουν σε οποιαδήποτε διαδικασία ειρηνικής επίλυσης διαφοράς. Όπως για παράδειγμα η Αλβανία που κατέφυγε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για να, και η Ελλάδα συμφώνησε και κατέφυγε επίσης για να οριστούν τα θαλάσσια σύνορα μεταξύ των δύο χωρών, όποτε αυτό το ζήτημα εκδικαστεί σε δύο ή σε τρία χρόνια. Έτσι, μια τέτοια διαδικασία με την Τουρκία πλέον, έτσι, με τη φορά που έχουν πάρει τα πράγματα, είναι αδύνατη. Η συμφωνία λοιπόν επιδεινώνει εξαιρετικά την κατάσταση με τη Γαλλία. Δημιουργεί έναν άνευ προηγουμένου μιλιταρισμό. Προσπαθεί να δημιουργήσει μια νομιμοποίηση στον κόσμο. Μακάρι, εγώ δεν είμαι τόσο αισιόδοξος, αλλά μακάρι να έχει δίκιο ο Αντώνης ότι οι αμφιβολίες του κόσμου είναι μεγάλες και ότι μπορεί να είναι αποτελεσματική η ιδεολογική και η πολιτική μάχη που θα κάνουμε για να αντιστραφεί αυτό το κλίμα. Εγώ θα έλεγα ότι και έτσι να μην είναι τα πράγματα, που μακάρι να είναι έτσι, η αντίφαση είναι τόσο οξυμένη, δηλαδή το προφανές ότι χρειαζόμαστε περισσότερους καθηγητές και δασκάλους στην εκπαίδευση για να είναι λιγότερα παιδιά στην τάξη, ότι χρειαζόμαστε ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Δεν μπορείς να λες ότι είναι ήρωες που σώσανε τον κόσμο κτλ. Και να γίνονται περικοπές ή εν πάση περιπτώσει ένα τόσο μεγάλο ποσοστό να είναι μη νόμιμο προσωπικό κτλ. Χρειάζεται, δηλαδή είναι εμφανές ότι βράζει από κάτω ο κόσμος σε σχέση με τις ανάγκες του και με την ανάγκη για υγεία, παιδεία και όλες τις άλλες διαστάσεις της κοινωνικής προστασίας, και νομίζω ότι αυτός είναι ο δρόμος. Μέσα από αυτό το δρόμο, αναπτύσσοντας και τα επιχειρήματα ότι ποια είναι τέλος πάντων αυτά τα απαράγραπτα εθνικά δίκαια, να τα δούμε και να τα συζητήσουμε και τι λέει μια πλευρά, τι λέει η άλλη και ποια ακριβώς είναι η διαφορά, ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε έναν αγώνα για να αντιστρέψουμε το κλίμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον σύντροφο Γιάννη Μιλιό για την εισήγηση. Έβαλε και αυτός πολλά και πλούσια στοιχεία. Παρέθεσε και αρκετά στοιχεία που είναι ενδεικτικά αυτού που περιέγραψε ως τις δύο όψεις του ελληνικού κράτους. Ενός κράτους που από τη μία πλευρά, σε ό,τι αφορά στην εξοπλιστική κάλυψη, την στρατιωτική ετοιμότητα, την ετοιμότητα του κατασταλτικού μηχανισμού πλειοδοτεί, αλλά την ίδια στιγμή σε ό,τι αφορά στις κοινωνικές δαπάνες, στις κοινωνικές υπηρεσίες, σε ό,τι αφορά στις ανάγκες του λαού, της κοινωνίας, αποσύρεται όλο ένα και περισσότερο από οποιαδήποτε δαπάνη, οποιαδήποτε κατεύθυνση των πόρων προς τα εκεί. Ευχαριστώ για ακόμη μια φορά τους ομιλητές μας, που ήταν και εξαιρετικά ακριβείς και συνεπείς στη τήρηση του χρόνου. Η διαδικασία λίγο πολύ γνωστή στη συνέχεια. Όποιος όποια θέλει να θέσει κάποια ερώτηση, να τοποθετηθεί, να παρέμβει, μπορεί να το κάνει. Έχουμε τη χαρά να έχουμε, να μας παρακολουθούν διαδικτυακά και οι σύντροφοι από την Κύπρο, και η συμβολή τους στη συζήτηση θα είναι πολύτιμη. Ο λόγος εσάς για τις παρεμβάσεις. Bonjour, d'abord je tiens à remercier les camarades de DEA pour leur invitation à ce meeting. Et donc je vais vous parler rapidement, disons, à la fois disons des suites par rapport à l'accord français avec la Grèce, accord de défense et puis de vente d'armement, et le contexte dans lequel cela apparaît, disons, d'une France qui a quand même maintenu et qui maintient encore et développe une politique impérialiste, une politique, disons, de militarisme au niveau international, derrière une façade notamment faite par le président actuel Macron, une façade de démocratie ou de nouvelles
nouvelles relations avec le reste du monde. Alors sur l'accord lui-même, vous en savez autant et même plus que moi, c'est-à-dire il y a à la fois une vente d'armes, une vente de frégates et une augmentation du nombre de rafales vendues par la France à la Grèce, et parallèlement à ça, un accord de défense qui est assez particulier, puisque c'est un accord de défense, disons, entre la France et la Grèce, alors qu'il existe un accord de défense au sein de l'OTAN, OTAN de laquelle font partie à la fois la France, la Grèce et la Turquie, et les termes de l'accord de défense sont identiques, donc défense en cas d'attaque par un pays tiers, avec le paradoxe évidemment, que chacun comprend bien, que cela concerne essentiellement un pays, qui est la Turquie, avec un conflit important maintenu entre la France et la Turquie, entre la Grèce et la Turquie, et disons dans ce cadre-là, la France serait partie prenante d'une défense spécifique de la Grèce par rapport à la Turquie. Donc, c'est y compris, est un soutien de la France à la politique agressive qui est menée parallèlement à celle de la Turquie par le gouvernement grec. Donc ça, c'est un premier élément, mais qui correspond évidemment à un contexte beaucoup plus général au niveau international, vu au moins du côté français. Vu du côté français d'abord, il y a quand même une volonté de la France en zone méditerranéenne de maintenir son influence et de maintenir sa présence à la fois au niveau du Moyen-Orient, avec évidemment un soutien indéfectible au gouvernement ultra-réactionnaire et fascisant, donc alors jusqu'à maintenant qui était celui du nord de Netanyahou, qui maintenant va évoluer, mais avec peu d'évolution sûrement sur le contenu, donc gouvernement israélien. Un soutien également au gouvernement égyptien, donc du dictateur Sisi. Donc ces deux éléments-là, à l'heure actuelle, sont les points d'appui de la France pour l'apport à la région. Et donc le soutien aussi à une politique à la Grèce, pour l'apport à la Grèce, tient à créer un équilibre un petit peu, disons, de soutien, disons, pour les positions françaises dans cette région. Parce qu'évidemment, le reste de la région échappe en bonne partie à l'influence française. L'autre élément, évidemment, qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a quelques semaines, il y a eu, du point de vue de la place de la France, un échec, un revers subi, suite, disons, là aussi à un contrat d'armement avec l'Afrique du Sud, dans lequel la France a perdu, de fait, un contrat, là aussi, de livraison de rafales pour plusieurs dizaines de milliards, au profit d'un accord établi par, disons, la Grande-Bretagne et les USA dans cette région, l'Afrique du Sud, elle cherchant elle également, elle aussi, à assurer, disons, son poids militaire, notamment par rapport à la Chine et par rapport aux conflits internationaux existants, notamment dans toute cette région du monde et dans laquelle l'Afrique du Sud est partie prenante. Bon, cet élément-là, la France en est évidemment à l'extérieur, néanmoins, c'est un camouflet important de la France par rapport à sa politique de vente d'armes, vu que c'est un des principaux postes économiques de la France notamment, et donc les ventes d'armes et les ventes d'armes de guerre sont un poste industriel capital pour l'économie et pour le capitalisme français. L'autre point également qu'il faut avoir en tête, c'est que derrière l'image et la façade de démocratie, la France maintient évidemment au niveau international une présence militaire et une présence impérialiste importante. Traditionnellement, la zone d'implantation de la France était, disons, ce qu'on a, disons, l'Afrique, et notamment, disons, l'Afrique sub-équatoriale, disons, subsaharienne, et ce qu'on appelait auparavant, dans le jargon colonialiste français, disons, l'Afrique occidentale française, à l'époque des colonies. C'est toujours la zone, disons, d'influence de la France, et la zone notamment de présence de grands trusts comme Bolloré, comme Bouygues, comme Areva, donc de fait qui sont des trusts économiques français, qui pompent une bonne partie des valeurs de la France, de l'Afrique, sans oublier Total, évidemment, du point de vue de l'énergie, et du point de vue des contrats léonins qui sont faits avec des pays pour la fourniture donc de Total en énergie, en pétrole. Donc ça, c'est ce contexte-là. Et dans ce contexte-là, évidemment, il y a une présence traditionnelle militaire française très grande. 8000 hommes sont stationnés en permanence dans cette région-là et ont toujours servi de supplétifs pour maintenir des régimes qui sont des régimes dictatoriaux ou des régimes entièrement inféodés aux intérêts de la France. Et les régimes fantoches, malgré l'émergence depuis des dizaines d'années, de mouvements démocratiques face auxquels s'est toujours, disons, trouvé la diplomatie française et les gouvernements français. Là-dessus, sur ces questions-là, la France vient encore là aussi de subir un échec avec le changement de gouvernement au Mali et avec également donc le fait qu'il n'y a plus un gouvernement pro-français dans cette région-là, au même moment où une opération militaire française qui dure depuis 9 ans, l'opération Barkhane, a subi échec sur échec, notamment dû à l'hostilité des populations du nord du Tchad qui ne se reconnaissent ni dans l'intervention française, ni dans l'intervention du gouvernement de Bamako, et y compris avec un retrait annoncé par le gouvernement de sa position au sein du Mali, alors que c'est un endroit stratégique pour la France, puisque le Niger, ce sont les mines d'uranium, les mines d'Areva, et que c'est un capital important, disons, de la France par rapport à son énergie nucléaire. Donc, à côté de ça, évidemment, il y a aussi encore récemment
les difficultés qu'il y a par rapport à l'Algérie, là aussi, et le conflit franco-algérien. Donc il y a une certaine déstabilisation de la France ces derniers mois, mais dans un contexte, et quand même un contexte de maintien de l'influence française, maintien de la prédominance d'une politique militariste et d'une politique impérialiste pour la défense, évidemment, des intérêts des grands trusts français qui, comme encore une fois Bouygues, comme Areva ou comme Total, dépendent largement du soutien et de l'appui de la logistique militaire française et occidentale. Alors cela est allié aussi, bien sûr, avec un autre contexte, qui est le contexte, disons, interne français, dans lequel cette politique impérialiste, issue, disons, d'une politique coloniale, et donc avec une politique néocoloniale, trouve son pendant dans, y compris, la façon dont en France sont traitées les populations issues, disons, de l'immigration, issues du système colonial français. Et ça, c'est aussi un problème qui, de fait, est une honte, disons, dans le fonctionnement de l'État français. Depuis des dizaines d'années, il y a évidemment une population issue de l'immigration importante en France, mais comme dans beaucoup de pays, disons, d'Europe occidentale. Et la particularité que l'on a en France, c'est qu'il y a une exacerbation, disons, du racisme, exacerbation aussi de campagnes systématiques contre, disons, les immigrés, contre, disons, les populations issues d'immigration, derrière, évidemment, une attaque qui est une attaque islamophobe. C'est-à-dire, en fait, il y a un dénigrement, évidemment, de la religion musulmane, mais ça, c'est classique dans les, disons, dans les choses du gouvernement français. Mais il y a également la volonté d'essayer de stigmatiser l'ensemble de population issue d'immigration comme étant susceptible, à cause de l'islam, de pencher dans, disons, le terrorisme et de pencher vers le séparatisme et de refuser l'intégration aux valeurs, aux soi-disant valeurs républicaines françaises. Donc, à l'ombre de cela, et évidemment, avec le contexte où il y a eu plusieurs attentats qui ont eu lieu en France ces 20 dernières années, il y a le développement d'une campagne islamophobe qui est liée aussi à une culture républicaine laïque qui tend évidemment à être prise comme appui pour y compris dénier une série de droits sociaux, une série de droits fondamentaux. La question du voile, notamment, a été un problème permanent et récurrent en France depuis des dizaines d'années, mais est liée aussi à tout ce contexte-là. Donc il y a tout un arc d'argumentation de la part des gouvernements, et notamment du gouvernement Macron, qui vise à stigmatiser une population qui pourtant, elle, est une partie des classes populaires importantes, partie des classes populaires qui vivent évidemment dans les conditions les plus précaires. Le Covid l'a encore montré. Un département, par exemple, comme la Seine-Saint-Denis, autour de Paris, est un département qui a non seulement qui a le plus subi le nombre de morts et de malades à cause du Covid, alors qu'évidemment, c'est les populations qui étaient les plus exposées, parce que ce sont des couches laborieuses qui, évidemment, font partie des travailleurs qui, évidemment, n'ont jamais eu de télétravail, devaient matin et soir aller travailler dans des zones à 10 ou 20 km de leur habitat, alors qu'ils vivent eux-mêmes dans des conditions d'habitat vétustes, dégradées, propices à la propagation de la maladie, et avec des conditions sanitaires moins bonnes, puisque, disons, évidemment, le nombre d'hôpitaux et le nombre de médecins traitants par rapport à la population est plus faible dans ces régions-là. Donc ça, c'est un contexte-là, et donc l'islamophobie, développée notamment ces derniers mois, par une loi contre le séparatisme, loi qui viserait, c'est un fantasme, comme quoi une partie de la population française serait en fait sur l'orientation du séparatisme, du refus de la République, et évidemment, ceux qui sont visés, ce sont les habitants et les habitantes des quartiers populaires, disons, dans lesquels beaucoup de populations sont issues de l'immigration, issues, y compris avec des traditions religieuses, disons, musulmanes. Donc ce contexte-là, il faut bien le comprendre, sert évidemment de point d'appui pour le gouvernement Macron, pour diviser la classe ouvrière, diviser les travailleurs, dans un contexte où ces dernières années ont vu une dégradation des conditions de vie pour les classes laborieuses. Dégradation parce que la politique du gouvernement Macron a encore accentué tout ce qui était, disons, allègement des charges sociales et des charges fiscales pour les populations les plus riches, allègement pour les grandes entreprises, et par exemple l'abandon d'un impôt sur les grandes fortunes, une série de lois qui ont été faites pour diminuer ce qu'on appelle les prélèvements sociaux obligatoires, qui en fait sont les bases d'imposition qui permettent une redistribution dans le budget pour les services publics. Macron a de fait entrepris une politique de mise en pièces de ce qui restait de ses droits durant son quinquennat depuis 2017. Et également, un des deux points importants, c'était ces derniers mois une réforme contre les retraites qui a dû être, disons, suspendue à cause du Covid, mais qui est toujours dans les bagages du gouvernement et qui vise à réduire les droits des chômeurs, les droits des chômeurs et les droits des retraités, et également une réforme sur le chômage qui vise là encore à faire une économie de plus d'1 milliard par an sur le dos des allocations chômage. Donc c'est ce contexte-là
qu'il faut comprendre lorsqu'il y a le problème de la politique raciste, de la politique islamophobe du gouvernement Macron. L'islam, l'islamophobie et le racisme, c'est à la fois un outil qui vise un peu à éloigner et écarter les populations de leurs principales préoccupations, mais qui vise aussi à diviser et empêcher qu'une bonne part, disons que l'ensemble des classes populaires s'unissent ensemble sur un programme de défense de leurs droits sociaux et de leurs acquis face à un gouvernement réactionnaire. Donc, c'est ce qui amène ailleurs à comprendre pour ceux et celles qui suivent un petit peu ce qui se passe, le fait qu'en France, il y a, disons, un matraquage idéologique, un matraquage politique, notamment par les grandes chaînes de médias, et certains grands groupes de médias étant entièrement aux mains, y compris d'éléments les plus réactionnaires, et qui visent uniquement à parler des questions d'immigration, d'identité nationale, de racisme, alors que les préoccupations principales de la population et des classes laborieuses, c'est d'abord évidemment l'emploi, la santé, le pouvoir d'achat, donc qui sont aujourd'hui les trois postes les plus importants, avec des pertes de pouvoir d'achat, avec des fermetures d'hôpitaux, et avec des conditions de santé qui se dégradent pour une bonne partie de la population. Donc c'est ce contexte-là qu'il faut avoir en tête lorsqu'on parle de la France, et évidemment avec un gouvernement Macron, je n'ai pas le temps de détailler là-dessus, mais qui a une échéance importante dans les mois qui viennent, une échéance présidentielle, dans laquelle le paradoxe, disons, d'Emmanuel Macron, c'est que justement à la fois, il apparaît comme étant dans les sondages, disons celui qui caracole en tête, mais en fait il ne s'appuie sur aucune base réellement organisée en termes de parti et en termes de base sociale solide, et donc avec un danger évident, et donc la mise en avant, y compris des thèmes les plus réactionnaires au niveau idéologique, du racisme, de l'islamophobie, est justement une façon pour le gouvernement Macron d'essayer de maintenir sa place, de maintenir son poids, et d'assurer sa réélection, paradoxalement, avec le parti ou les candidats, pour qui c'est le thème central, les questions réactionnaires, du racisme et de l'islamophobie. Et du coup, Macron apparaissant, lui, plus modéré sur ces thèmes-là que ceux qui sont à sa droite. Mais malheureusement, en conclusion, le gouvernement Macron est bien à l'échelle, disons, des gouvernements qui, aujourd'hui, au niveau international, glissent de plus en plus dans une remise en cause des droits démocratiques et des droits sociaux. Et tout l'enjeu va être que le mouvement social en France soit capable d'arriver à mettre une contre-offensive unitaire, et ce qui n'est pas encore le cas. Merci. Ωραία. Καλησπέρα λοιπόν, μας λέει ο σύντροφος. Ευχαριστώ τους συντρόφους της ΔΕΑ για την πρόσκληση σε αυτή τη συνάντηση. Θα μιλήσω σύντομα για τη στρατιωτική συμφωνία της γαλλικής κυβέρνησης με την Ελλάδα και για την πώληση όπλων μέσα στο πλαίσιο στο οποίο αυτή προκύπτει. Μιας Γαλλίας που έχει και συνεχίζει να αναπτύσσει μια πολιτική ιμπεριαλιστική, μια πολιτική μιλιταρισμού στο διεθνές επίπεδο, πίσω από μια βιτρίνα που καλλιεργείται από τον Μακρόν, μια βιτρίνα δημοκρατίας ή μιας νέας σχέσης με τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτή η συμφωνία λοιπόν, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, περιλαμβάνει την πώληση όπλων, φρεγατών και έναν αυξημένο αριθμό ραφάλ από τη Γαλλία στην Ελλάδα. Είναι παράλληλα μια πολύ ιδιόμορφη αμυντική συμφωνία, καθώς πρόκειται για μια συμφωνία ανάμεσα στη Γαλλία και την Ελλάδα, τη στιγμή που ήδη υφίσταται η συμφωνία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, στο οποίο συμμετέχουν η Ελλάδα, η Γαλλία αλλά και η Τουρκία. Συμφωνία της οποίας οι όροι είναι παρόμοιοι, δηλαδή κοινή άμυνα σε περίπτωση επίθεσης από τρίτη χώρα. Το παράδοξο προφανώς είναι τώρα ότι αυτό αφορά την Τουρκία. Με δεδομένη τη σημαντική αντιπαράθεση μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας σε αυτό το πλαίσιο, η Γαλλία συμμετέχει πλέον στην άμυνα της Ελλάδας έναντι της Τουρκίας. Πρόκειται για μια επιθετική υποστήριξη της Γαλλίας στην πολιτική που υιοθετεί η ελληνική κυβέρνηση έναντι της Τουρκίας. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρώτο στοιχείο, το οποίο όμως αντιστοιχεί σε ένα πολύ γενικότερο προσανατολισμό στο διεθνές επίπεδο, εφόσον τουλάχιστον το δουν από τη γαλλική πλευρά. Από τη γαλλική πλευρά, πρώτον, υπάρχει η βούληση της Γαλλίας ως προς τους μεσογειακούς στόχους να διατηρήσει την επιρροή της και την παρουσία της στη Μέση Ανατολή. Παρέχει στεναρή υποστήριξη στην υπεραντιδραστική και φασίζουσα κυβέρνηση Νετανιάχου, μέχρι πρότινος, η οποία μόνο σε δευτερεύοντα σημεία μετατοπίστηκε ως προς το περιεχόμενό της έκτοτε, αλλά και υποστηρίζει επίσης στεναρά την αιγυπτιακή κυβέρνηση του δικτάτορα Σίση. Τα δύο αυτά στοιχεία ήταν μέχρι σήμερα τα σημεία στήριξης της Γαλλίας στην περιοχή. Έτσι, η πολιτική υποστήριξη προς την Ελλάδα τείνει να δημιουργήσει μια νευρύτερη βάση για την υποστήριξη των γαλλικών θέσεων στην περιοχή, διότι προφανώς οι άλλες χώρες της περιοχής βρίσκονται κατά μεγάλο μέρος εκτός της επιρροής της Γαλλίας. Το άλλο στοιχείο που πρέπει προφανώς να έχουμε κατά νου είναι ότι εδώ και μερικές εβδομάδες ανακύπτουν από τη σκοπιά της Γαλλίας αποτυχίες και υποχωρήσεις, όπως αυτή που υπέστη ως προς τη συμφωνία εξοπλισμό με την Αυστραλία,
στην οποία η Γαλλία έχασε μια παραγγελία παράδοσης Ραφάλ ύψους πολλών δεκάδων δισεκατομμυρίων μετά τη συμφωνία που πραγματοποιήθηκε με τη Μεγάλη Βρετανία και τη ΣΥΠΑ σε αυτή την περιοχή, σε ένα πλαίσιο όπου η Αυστραλία επιχειρεί να ενισχύσει τη στρατιωτική της θέση, κυρίως σε σχέση με την Κίνα, αλλά και σε σχέση με τις διεθνείς συγκρούσεις σε όλη αυτή την περιοχή του κόσμου, συγκρούσεις στις οποίες η Αυστραλία συμμετέχει. Οι συγκρούσεις αυτές δεν αφορούν βέβαια τη Γαλλία άμεσα. Την αφορούν όμως η πολιτική της στις πωλήσεις όπλων, δεδομένου ότι πρόκειται για έναν από τους κύριους οικονομικούς πυλώνες του γαλλικού καπιταλισμού. Ένα ακόμη σημείο που πρέπει επίσης να έχουμε κατά νου είναι ότι πίσω από την πρόσωψη της δημοκρατίας, η Γαλλία διατηρεί μια διεθνή στρατιωτική παρουσία, μια υπεριαλιστική παρουσία σημαντική. Παραδοσιακά, η ζώνη εγκατάστασης της Γαλλίας ήταν η Αφρική και κυρίως η υποσαχάρια Αφρική. Αυτό που στο παρελθόν, στο απικιακό ιδίωμα της Γαλλίας, ονομαζόταν η Γαλλική Δυτική Αφρική. Συνεχίζει να αποτελεί ζώνη επιρροής και επέμβασης της Γαλλίας. Τα μεγάλα τραστ, όπως η Μπολορέ, η Μπουί, η Αρεβά, είναι γαλλικά οικονομικά τραστ που απομυζούν ένα μεγάλο μέρος της αξίας της Αφρικής. Στο πλαίσιο αυτό, προφανώς υπάρχει παραδοσιακά μια πολύ μεγάλη γαλλική στρατιωτική παρουσία. 8.000 άνδρες είναι εγκατεστημένοι μόνιμα σε αυτή την περιοχή και έχουν ανέκαθεν χρησιμοποιηθεί ως στήριγμα για τη διατήρηση καθεστώτων που είναι δικτατορικά ή υπόγραφα συμφέροντα της Γαλλίας, καθεστώτα μαριονέτες, παρά την εμφάνιση εδώ και μερικές δεκαετίες δημοκρατικών κινημάτων τα οποία συγκρούονται με τη γαλλική διπλωματία και τη γαλλική κυβέρνηση. Και σε αυτά τα ζητήματα η Γαλλία υπέστη μια ήττα με την αλλαγή κυβέρνησης στο Μαλί και την απώλεια φιλογαλλικής κυβέρνησης στηρίγματος στην περιοχή. Τη στιγμή που η γαλλική στρατιωτική επιχείρηση που διεξάγεται εδώ και 9 χρόνια, η επιχείρηση Βαρκάν, γνωρίζει τη μία αποτυχία πάνω στην άλλη, κυρίως λόγω της εχθρότητας του πληθυσμού στο βορρά του Τσάρ, που δεν αποδέχονται ούτε τη γαλλική παρέμβαση, ούτε την παρέμβαση της κυβέρνησης. Ας προσθεθεί σε αυτά η προαναγγελία από τη γαλλική κυβέρνηση της απόσυρσης από τις θέσεις της στο Μαλί, παρόλο που, που πρόκειται για έναν στρατηγικό τόπο για τη Γαλλία, αφού εκεί βρίσκονται τα ορυχεία ουρανίου, τα ορυχεία που θεωρούνται ένα σημαντικό κεφάλαιο για τη Γαλλία ως προς την πυρηνική της παραγωγή ενέργειας. Εκτός από τα παραπάνω, υπάρχουν επίσης οι πρόσφατες δυσκολίες σε σχέση με την Αλγερία και τη γαλλοαλγερινή αντιπαράθεση. Προκύπτει λοιπόν μια αποσταθεροποίηση της Γαλλίας αυτούς τους τελευταίους μήνες, όμως μέσα σε ένα πλαίσιο όπου διατηρείται η επιρροή της Γαλλίας, διατηρείται η πρωτοκαθεδρία μιας μιλιταριστικής και ιμπεριαλιστικής πολιτικής για την προάσπιση προφανώς των συμφερόντων των μεγάλων γαλλικών τραστ, τα οποία όπως συμβαίνει με την Μπουή, την Αρετά, την Total, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη συνδρομή της γαλλικής και της δυτικής εγγένειας στρατηγικής και υποτεχνικής υποστήριξης. Όλα αυτά σχετίζονται με την εσωτερική κατάσταση της Γαλλίας, όπου αυτές οι ιμπεριαλιστικές πολιτικές που προέρχονται από μια απικιακή παράδοση συναντώνται με τον τρόπο που η Γαλλία διαχειρίζεται τους πληθυσμούς που προέκυψαν από τη μετανάστευση στο πλαίσιο του γαλλικού απικιακού συστήματος. Και αυτό συνιστά ένα μεγάλο πρόβλημα που αποτελεί τροπή στη λειτουργία του γαλλικού κράτους. Εδώ και δεκαετίες υπάρχει προφανώς ένας σημαντικός πληθυσμός στη Γαλλία που προήλθε από τη μετανάστευση, όπως βέβαια και σε αρκετές άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Η ιδιαιτερότητα όμως στη Γαλλία είναι μια έξαρση του ρατσισμού, μια έξαρση στις συστηματικές εκστρατείες εναντίον των μεταναστών, μια επίθεση με ισλαμοφοβικό χαρακτήρα. Είναι φανερή η δυσφήμιση της μουσουλμανικής θρησκείας, κάτι βέβαια ασύνηθες στις πρακτικές της γαλλικής κυβέρνησης. Υπάρχει όμως επίσης η βούληση στιγματισμού του συνόλου του πληθυσμού που προέκυψε από τη μετανάστευση ως επιρρεπούς στην τρομοκρατία, λόγω τάχα του Ισλάμ, επιρρεπούς επίσης στον αυτονομισμό σε παρατισμό και αρνούμενο να ενταχθεί στις γαλλικές πολιτιακές αξίες. Στη σκιά λοιπόν αυτής της πολιτικής και με δεδομένο ότι υπήρξαν κάποιες τρομοκρατικές ενέργειες στη Γαλλία τα τελευταία χρόνια, αναπτύχθηκε μια ισλαμοφοβική εκστρατεία που είναι επίσης συνδεδεμένη με μια κοσμική πολιτιακή κουλτούρα που αποτελεί στήριγμα για την καταστρατήγηση μιας σειράς κοινωνικών δικαιωμάτων και θεμελιωδών δικαιωμάτων. Το ζήτημα της μαντήλας χαρακτηριστικά υπήρξε ένα διαρκές και ανακυκλούμενο πρόβλημα στη Γαλλία εδώ και δεκαετίες. Είναι όμως συνδεδεμένο με το παραπάνω πλαίσιο. Υπάρχει λοιπόν ένα φάσμα επιχειρηματολογίας από τη μεριά των κυβερνήσεων και ιδιαίτερα της κυβέρνησης Μακρόν που στοχεύει στο στιγματισμό ενός πληθυσμού που αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα των λαϊκών τάξεων, το οποίο μάλιστα ζει σε κατεξοχήν δύσκολες συνθήκες. Ένα προάστιο, όπως το Σεν-Ντενί, στην περιφέρεια του Παρισιού, είχε το μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων και θανάτων από τον COVID,
καθώς πρόκειται για πληθυσμό που είναι περισσότερο εκτεθειμένο, αφού αποδείται κυρίως από εργατικά στρώματα που έπρεπε να μετακινούνται πρωί και βράδυ για τη δουλειά τους, σε ζώνες που απέχουν 10 ή 20 χιλιόμετρα από την κατοικία τους, ζώντας παράλληλα σε παλιές υποβαθμισμένες κατοικίες, πρόσφορες στη διάδοση της ασθένειας, καθώς και σε χειρότερες υγειονομικές συνθήκες, αφού ο αριθμός των νοσοκομείων και των γιατρών σε σχέση με τον πληθυσμό είναι χαμηλότερος σε αυτές τις περιοχές. Με δεδομένα λοιπόν τα παραπάνω, η Ισλαμοφοβία αναπτύχθηκε ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες με τον νόμο εναντίον του αυτονομισμού, νόμο που στόχευε σε ένα φάντασμα, σαν να είχε δίθεν ένα μέρος του πληθυσμού προσανατολιστεί στην απόσχεση από το γαλλικό κράτος και την άρνηση του πολιτεύματος. Προφανώς ο πραγματικός στόχος είναι οι κάτοικοι των λαϊκών προαστίων, όπου ένα μέρος του πληθυσμού προέρχεται από τη μετανάστευση και διατηρεί τις μουσουλμανικές παραδόσεις. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι πρόκειται για ένα μοχλό της κυβέρνησης Μακρόν, προκειμένου να διχάσει τους εργαζόμενους, μπροστά σε μια κατάσταση όπου τα τελευταία χρόνια είδαμε να υποβαθμίζονται οι συνθήκες ζωής για τις εργαζόμενες τάξεις. Υποβαθμίζονται διότι η πολιτική της κυβέρνησης Μακρόν ενίσχυσε την ελάφρυνση των κοινωνικών και φορολογικών βαρών για το πλουσιότερο τμήμα του πληθυσμού, την ελάφρυνση για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Κατάργησε για παράδειγμα το φόρο για τη μεγάλη περιουσία, ενώ επέβαλε μια σειρά νόμων με στόχο να μειωθεί αυτό που ονομάζουμε υποχρεωτικές κοινωνικές εισφορές, που είναι μια φορολόγηση που επιτρέπει την αναδιανομή στον προϋπολογισμό και ενισχύσει τις δημόσιες υπηρεσίες. Ο Μακρόν επέμεινε σε μια πολιτική ξυλώματος όσων από αυτά τα δικαιώματα είχαν απομείνει στη διάρκεια της πενταετίας του από το 2017 έως τώρα. Επίσης, επέμεινε στην αντιμεταρρύθμιση εναντίον των συντάξεων, η οποία χρειάστηκε με ένα ανασταλή λόγω COVID, παραμένει όμως στο οπλοστάσιο της κυβέρνησης και στοχεύει στην δραστική μείωση των δικαιωμάτων των συνταξιούχων. Παράλληλα, προωθεί την αντιμεταρρύθμιση σχετικά με την ανεργία, που στοχεύει να εξοικονομεί περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο το χρόνο εις βάρος των επιδομάτων ανεργίας. Αυτό λοιπόν το υπόβαθρο πρέπει να κατανοήσουμε σχετικά με τη ρατσιστική πολιτική, την ισλαμοφοβική πολιτική της κυβέρνησης Μακρόν. Η ισλαμοφοβία και ο ρατσισμός είναι συγχρόνως ένα εργαλείο που στοχεύει να αποπροσανατολίσει τον πληθυσμό από τα κύρια μέλημα του, αλλά στοχεύει επίσης να διχάσει και να αποτρέψει τις λαϊκές τάξεις να συνενωθούν σε ένα πρόγραμμα υπεράσπισης των κοινωνικών δικαιωμάτων και των κατακτήσεών τους απέναντι σε μια αντιδραστική κυβέρνηση. Κάτι ακόμα που συμβάλλει στην κατανόηση της κατάστασης. Στη Γαλλία μένεται ένας ιδεολογικός βομβαρδισμός, ένας καθημερινός πολιτικός βομβαρδισμός, κυρίως από τα μεγάλα συγκροτήματα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, που σε ένα μεγάλο μέρος τους ελέγχονται από τα πιο αντιδραστικά στοιχεία που προσπαθούν να μιλάνε αποκλειστικά για τα ζητήματα μετανάστευσης, εθνικής ταυτότητας, ρατσισμού, ενώ οι κύριες έγκες του πληθυσμού, των εργαζόμενων τάξεων, είναι προφανώς πρώτα απ' όλα η απασχόληση, η υγεία, η αγοραστική δύναμη, που είναι σήμερα τα τρία σημαντικότερα μέτωπα, με την απώλεια της αγοραστικής, με το κλείσιμο των νοσοκομείων, με συνθήκες υγείας που για ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού χειροτερεύουν. Αυτή λοιπόν τη συγκυρία πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας όταν μιλάμε για τη Γαλλία. Προφανώς, με μια κυβέρνηση Μακρόν, αντιμέτωπη με μια σημαντική προθεσμία τους ερχόμενους μήνες, αυτού των προεδρικών εκλογών, όπου το παράδοξο με την περίπτωση του Μακρόν είναι ότι φαίνεται να είναι αυτός που προηγείται στις δημοσκοπήσεις, την ίδια στιγμή που δεν έχει καμία πραγματικά οργανωμένη βάση, είτε με όρους κόμματος, είτε και με όρους σταθερής κοινωνικής βάσης. Αισθάνεται λοιπόν ένα προφανή κίνδυνο και επομένως η πρόταξη των πιο αντιδραστικών σε ιδεολογικό επίπεδο θεμάτων, του ρατσισμού και της ισλαμοφοβίας, είναι για την κυβέρνηση Μακρόν ένας τρόπος να προσπαθήσει να διατηρήσει τη θέση της, την επιρροή της και να διασφαλίσει την επανεκλογή της. Παραδόξως, απέναντι σε εκείνους τους υποψήφιους για τους οποίους το κεντρικό θέμα είναι τα αντιδραστικά ζητήματα του ρατσισμού και της ισλαμοφοβίας. Έτσι, ο Μακρόν εμφανίζεται να έχει επιλέξει ως κεντρικά θέματα αυτά στα οποία αφελά του είναι πιο μετριοπαθής από τους υποψηφίους που βρίσκονται στα δεξιά του. Δυστυχώς όμως, για να καταλήξουμε, η κυβέρνηση Μακρόν συγκαταλέγεται σε διεθνές επίπεδο στην πορεία των κυβερνήσεων, οι οποίες σήμερα ποντάρουν όλο και περισσότερο σε μια αμφισβήτηση των δημοκρατικών ελευθεριών και των κοινωνικών δικαιωμάτων. Όλο το επίδικο είναι να καταφέρει το κοινωνικό κίνημα στη Γαλλία να πραγματοποιήσει μια ενωτική αντεπίθεση, πράγμα που δεν συμβαίνει ακόμη. Ευχαριστώ.